Καλησπερούδια! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε ένα juicy θέμα. Δεν είναι το συνηθισμένο vlog που σας έχω τώρα μάθει τελευταία. Έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη, αλλά αφορά όλους μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, μεν και εμείς οι γιούλες έχουμε ανάγκη να ακούσουμε αυτά που θα υποθούν, γιατί εμείς τα είπαμε μεταξύ μας. Έκανα ένα poll στο Instagram ουσιαστικά και έγραψαν η κάθε μία αυτό που πιστεύει εκείνη. Αλλά είναι χρήσιμο και για εσάς που δεν είστε έγκυες ή έγκυοι, για να δείτε λίγο πάνω κάτω την ψυχολογία μας και ή να θυμηθείτε την ψυχολογία μας αν το έχετε περάσει εσείς. Και να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί σίγουρα τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, είστε καλοπροαίρετοι, αλλά όμως σε εμάς λίγο περνάει λίγο περίεργα. Οπότε, το θέμα μας είναι, όπως έχετε ήδη καταλάβει από το τίτλο, το τι να μη λες σε μία έγκυο. Θα σας πω τις δικές μου απόψεις πάνω σε αυτά, αλλά αυτά δεν τα έχω επιλέξει εγώ. Είναι πράγματα που μου γράψατε εσείς οι εγκυούλες στο Instagram. Οπότε δεν είναι προσωπική μου τρέλα, είναι ολονών μας. Πρωτού ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες όσες μου γράψατε. Ήταν πάρα πολλές οι απαντήσεις μονάχα μέσα σε 2,5 ώρες. Όλα έγιναν σήμερα, πάρα πολύ σύντομα. Αλλά ήταν πάρα πολλές κοινές, οπότε θα τις συμπτύξω όπως σας έχω ήδη πει και στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με μία πρόταση που έχει πάρα πολλές παραλλαγές και επηρεάζει και εμένα πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Το μη σε νοιάζει τι είναι, κακό σε νοιάζει τι είναι, να σε νοιάζει μόνο να είναι καλά. Λες και εγώ προτιμώ να είναι κόρη, ας πούμε, και δεν με νοιάζει να είναι καλά. Θεωρώ ότι είναι άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά όπως φαίνεται δεν ενοχλεί μόνο εμένα, να μου το λένε αυτό. Φυσικά κάθε μανούλα θέλει πρώτα απ' όλα το παιδί της να είναι καλά, άσχετο το ένα με το άλλο. Το ένα δηλαδή δεν επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, είναι σαν να λέω θέλω το παιδί μου να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ό,τι να είναι, αρκεί να είναι καλά. Δεν στέκει. Το ότι έχεις παχύνει, έχεις πάρει πολλά κιλά, έχεις ασχημίνει, έχεις παχύνει. Άπειρες ήταν οι απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τραγικό. Τραγικότατο να στο λέει αυτό κάποιος και ειδικά όταν συνοδεύεται με τη φράση το πώς θα σε θέλει μετά ο άντρας σου. Τραγικό. Κοιμήσου τώρα που μπορείς, γιατί μετά μου το έχουν πει πάρα πολλές κοπέλες ότι τους ενοχλεί αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί, το λέω και εγώ συνέχεια σε όλες τις έγκυες, η αλήθεια είναι. Έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά τέτοια, δηλαδή δεν σας κατηγορώ, καταλαβαίνω. Ναι, είναι μια φράση που και εγώ τη λέω συνέχεια στις εγκυούλες, γιατί είναι η αλήθεια. Όχι ότι άλλα πράγματα μπορεί να μην είναι αλήθεια, αλλά έχει διαφορά το να είσαι ειλικρινής με το να είσαι αγενής. Όταν έχεις, ας πούμε, αγόρι, σου λένε, δεν πειράζει μωρέ, θα κάνεις κάποια στιγμή και κορίτσι, ή το αντίθετο. Ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα από αυτά που έχεις. Ναι, είναι λίγο κάπως weird. Αντί να πει, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια που θα κάνεις γιο, που θα είναι έτσι, ή συγχαρητήρια που θα κάνεις κόρη και δηλαδή να ενθαρρύνει λίγο την κατάσταση, πάντα θέλει το αντίθετο στάνταρ αυτό το άτομο. Επίσης κάτι που και εμένα με ενοχλεί είναι ο τίτλος της κοριτσομάνας ή της αγορομάνας. Λες και οι γυναίκες καθορίζουν το φύλλο. Βάσει βιολογίας όχι, δεν καθορίζουν οι γυναίκες το φύλλο, καθορίζουν οι άντρες το φύλλο. Και δεν πάει να πει ότι, παράδειγμα, εμένα με λένε αγορομάνα. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν το παρεξηγώ βέβαια, αλλά δεν μου αρέσει γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα κάνω και άλλα παιδιά. Άμα είναι όλα αγόρια, πες με αγορομάνα. Άμα κάνω 4 γιους, πες με αγορομάνα. Θα το δεχτώ. Εκτός από το ζευγάρι, το τι όνομα πιστεύουν ότι θα βγάλει το ζευγάρι το μωρό. Ή το τι όνομα θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να βγει το μωρό. Δεν πέφτει σε κανέναν απολύτως λόγος. Το τι όνομα θα βγει το μωρό μου, σου, της Αλληνής, της οποιαδήποτε, κανενός δεν πέφτει λόγος, μόνο στο ζευγάρι και ειδικά ούτε καν στους παππούδες που τους αφορά, ας πούμε, λόγω παράδοσης, δεν τους πέφτει λόγος και ειδικά αυτοί οι παππούδες οι οποίοι τάζουν θα σου γράψω αυτό το σπίτι για να μου βγάλεις το όνομα,
ή θα σου κάνω αυτό για να μου κάνεις, να μου βγάλεις το όνομα, ή θα σου δώσω 1000 ευρώ για να μου βγάλεις το όνομα, είναι για μένα τουλάχιστον, και το λέω κατηγορηματικά γιατί έχω και στο μυαλό μου παράδειγμα, είναι τουλάχιστον εμετική πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα, γιατί το παιδί μου ή οποιαδήποτε γυναίκας δεν κοστίζει 100.000 που κοστίζει ένα σπίτι ή 1000 ευρώ ή ένα μάξι ή μια γκαρσονιέρα ή ένα οικόπεδο, δεν κοστίζει. Κατάλαβες. Θα το βγάλω επειδή θα σου βγάλω το όνομα, επειδή σε εκτιμώ, επειδή μου έχεις προσφέρει σαν μάνα ή σαν πατέρας, επειδή σε αγαπάω και ας μην μου έχεις προσφέρει τίποτα, επειδή οτιδήποτε. Όχι όμως να εξαγοράζεις για να πάρεις το όνομα. Tragic. Εμετικό. Πω πω, πώς περπατάς έτσι. Μου το έχουν πει και εμένα, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι με το να έχεις, ακόμα και να μην έχεις πάρει ένα κιλό παραπάνω εσύ, το ότι αμέσως από τους πρώτους μήνες αλλάζει η μετατόπιση του σώματός σου, του βάρους του σώματός σου, τα κόκαλά σου, τα όργανά σου, τα πάντα, αλλάζουν θέση, πλύζονται τα πόδια σου, είσαι κουρασμένη, αγκομαχάς, και λογικό είναι να περπατάς σαν την πάπια και μην αφήνεις κανένα να σε κατηγορεί γι' αυτό. Κι εγώ να δεις πως ανεβαίνω τη σκάλα, να γελάς. Όμως είναι λογικό, δηλαδή τι περιμένατε. Σιγά μωρέ, τίποτα δεν έχεις, μην γκρινιάζεις. Παίζει να είναι από τα χειρότερά μου αυτό το πράγμα, το μην γκρινιάζεις και το τίποτα δεν έχεις. Όταν εγώ, καλά, θα φέρω το δικό μου το παράδειγμα, γιατί σχολιάζω τώρα τα αυτά που μου λέτε, αλλά με βάση τη δική μου λογική, τη δική μου εμπειρία και τη δική μου σκέψη. Όταν εγώ καλά δεν έχω μπει ακόμα στον 7ο και έχω τρισμένα πόδια που πονάνε και δεν δουλεύω καν, φαντάσου, ενώ είμαι στο σπίτι, ό,τι κάνω το κάνω μέσα από το σπίτι. Τρισμένα πόδια που πονάνε, μέση που πονάει, το μωρό το νιώθω χαμηλά, και δεν μπορώ να περπατήσω. Κατουργέμαι. Έχω παγούρα από τις αιμορροίδες. Βγαίνει το αριστερό μου, πώς το λένε, από τη θέση του. Ο αριστερός μου γοφός από τη θέση του. Δεν μπορώ να ξαπλώσω έτσι, δεν μπορώ να ξαπλώσω αλλιώς. Το στομάχι μου έχει φτάσει, δεν ξέρω κι εγώ που έχει φτάσει. Πονάω το στήθος μου και μην τρέχει γάλα. Έχω τα νεύρα μου, πονάω το κεφάλι μου, νιστάζω και με περιμένουν 100.000 δουλειές. Και τώρα αυτά μου έρχονται, αλλά είναι και άλλα 1000, θέλω να σου πω, ότι όταν κάθε σημείο του σώματός σου κάτι σε ενοχλεί και μου λες σιγά μου, ωραία, δεν έχεις τίποτα, μην γκρινιάζεις, μου έρχεται να σου παίξω μια με το σκουπόξυλο. Το λέω σε όσους μου το λένε, να το ξέρετε. Το τι θα πάρω για το παιδί μου. Είτε εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να τα δανειστώ όλα την οικογένειά μου, θεωρώ τέρμα... Πώς να το πω, τζάμπα έξοδα, γιατί θα τα χρησιμοποιήσω μόνο ένα χρόνο. Είτε εγώ θέλω το παιδί μου να το έχω περικυπικό και τα θέλω να ξοδέψω 20.000 στα πράγματα του παιδιού μου. Ποιος εσύ που θα μου πεις. Κάθε ένας ορίζει με τα δικά του όνειρα και τα δικά του συναισθήματα και τη δική του τσέπη. Τώρα θα δεις τι σε περιμένει με δύο παιδιά ειδικά, άστα να πάνε. Σίγουρα δεν έκανα δεύτερο παιδί, π.χ. μιλάω τώρα για τη δική μου την περίπτωση, για να ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Άμα δυσκολεύτηκε στο ένα, σίγουρα θα δυσκολευτείς και στο άλλο. Κανείς δεν πιστεύω ότι κάνει παιδί, εκτός από μένα. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι το παιδί μου θα είναι ένα κουκλί ζωγραφιστό. Αλλά στο δεύτερο είμαι συνειδητοποιημένη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κανείς μένει έγκυο, συνειδητοποιημένο άνθρωπο, όχι σαν και εμένα τη συμπεριφορά τη δικαιοσύνη. Μιλάω για ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Μένει έγκυο και μία εντάξει. Τη δεύτερη φορά, ή την τρίτη ή την τέταρτη, και πιστεύει ότι θα είναι όλα ρόδινα, είναι συνειδητοποιημένο ότι θα ζοριστεί. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσει από τώρα και να του δημιουργήσει αρνητικά αυτά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι έγκυες, πώς το λένε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και επιρρεπείς στην κατάθλιψη, είτε στην εγκυμοσύνη είτε μετά την εγκυμοσύνη. Πράγμα που έχω βιώσει και εγώ και στις δύο φάσεις και πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο.
Και εμένα μου λένε και συγγενικά άτομα ότι τώρα με τα δύο παιδιά ξεχασέ το, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο θα είναι. Επειδή για σένα ήταν δύσκολα, δεν σημαίνει ότι θα είναι και για μένα τόσο τραγικά, αλλά και να είναι τόσο τραγικά δεν χρειάζεται να μου δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα. Εγώ ξέρω ότι δεν θα περάσω ρόδινα, αλλά είμαι οπλισμένη με θετική ενέργεια για να τα καταφέρω. Μην μου το χαλάς. Τώρα μόνο το παιδί έχει προτεραιότητα, τα δικά σας θέλω πάνω πίσω. Τώρα είναι μόνο για τα παιδιά, όλα είναι μόνο για τα παιδιά. Γενικά, είτε είσαι έγκυος είτε μετά, διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Φυσικά, θα εξασφαλίσω ότι στο παιδί μου δεν λείπει το απόλυτο τίποτα, να μην του λείπει τίποτα, σε φυσιολογικά πλαίσια πάντα μιλάμε, αλλά δεν θα βάλω τον εαυτό μου σε άλλη μοίρα, γιατί είμαι 24 χρονών, ή και 30, ή και 40 να είμαι, ή όποτε και να είμαι, γιατί μιλάω για όλες μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι για να είναι η οικογένεια καλά, πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι η μαμά καλά και ο μπαμπάς, αλλά πρώτα απ' όλα η μαμά, γιατί η μαμά επηρεάζει και τον μπαμπά, και γενικότερα το ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια να είναι, πρέπει να είναι αυτή ή αυτός που παλεύει πρώτα απ' όλα καλά, για να είναι όλοι οι άλλοι μετά καλά. Γιατί τι να το κάνω, το παιδί μου να έχει τα πάντα και εγώ να είμαι φουλ δυστυχισμένη, να μην έχω κάνει κανένα προσωπικό μου στόχο πραγματικότητα στη ζωή μου, και να βλέπουν τα παιδιά μου πάντα δυστυχισμένοι και με νεύρα και να τους μιλάω άσχημα και τα πάντα, γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο. Οπότε θεωρώ ότι μία μέση κατάσταση είναι η ιδανικότερη, ότι ναι, θα προσφέρω στα παιδιά μου ό,τι πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν θα τους στερήσω τίποτα από αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη, και μετά θα κοιτάξω κι εγώ τον εαυτό μου, να είμαι κι εγώ καλά. Γενικότερα τα πρέπει, είτε όσο αφορά το θυλασμό, είτε τα πάντα, το φαγητό, οτιδήποτε. Γενικά οι γνώμες που επιβάλλονται, ειδικά για το θυλασμό, είναι παραπάνω, γιατί ποια μαμά δεν θέλει να θυλάσει, είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Και το να μην συμβεί πάει να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Εγώ, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα θυλάσω. Και τελικά θύλασα μόνο 40 μέρες με το ζόρι. Οπότε, με το να το θέλω και να μην τα έχω καταφέρει για τον ΑΒ λόγο, θεωρώ περιττό να με κρίνουν, π.χ. και δεν θα το δω κιόλας. Ο Γιάννης θα σπάει. Η δική μου μεριά. Γενικά, θεωρώ ότι κάθε μαμά προσπαθεί το καλύτερο για το παιδί της και αν δεν τα καταφέρει για τον ΑΒ λόγο, σε κανέναν δεν πέφτει λόγος για να την κατηγορήσει. Και μπορεί για σένα να μην έχει προσπαθήσει αρκετά, για εκείνη όμως να έχει προσπαθήσει στο 100%. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται μέσα σε μία μαμά, ειδικά σε μία μαμά που μόλις έχει γεννήσει. Λέει εδώ, μην της πιάνεις την κοιλιά, λες και είναι δικιά σου. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί να μου πιάνουν την κοιλιά, αλλά το καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν αποστάσεις, παιδί μου. Μπορείς να ρωτήσεις και μετά, αν σου επιτρέψει η Γιούλα, να το κάνεις, παιδί μου. Αλλιώς δεν χρειάζεται να την παρεξηγήσεις. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να τους ακουμπάνε, να τους πλησιάζουν. Εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει να με πλησιάζουν στο πρόσωπο καθόλου. Στην κοιλιά δεν με πειράζει. Μην τρως έξω, μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο. Ανήκει και αυτό στα πρέπει. Γιάννη, η μέση μου κάνει... Ναι, αγάπη μου. Να βγαίνει... Ξέρω κι εγώ και κάθε έγκυος τι πρέπει να τρώει και τι όχι, γιατί πίστεψέ με, πλέον οι έγκυες μπαίνουν και ενημερώνονται και διαβάζουν και περισσότερο από όσο πρέπει πολλές φορές και οι γιατροί τους ενημερώνουν. Εννοείται, δεν περιμένουν από κανέναν από εμάς να τους πούμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώνε. Τώρα το να πιω, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα δύο γουλιές, τρεις, μισό ποτήρι, ένα ποτήρι κοκακόλα, δεν έγινε και κάτι. Π.χ. ένα παράδειγμα σου φέρνω. Γενικά οι υπερβολές δεν χρειάζονται σε κανένα επίπεδο. Δεν μπορεί από τώρα να έχεις λιγούρες, μου το έχουν πει και εμένα, και μου έχουν πει τη λέξη παραχαϊδεύεσαι. Ασχολίαστο. Γενικά οι ορμόνες της γυναίκας αλλάζουν από την πρώτη στιγμή. Έχουμε και το Γιάννη εδώ, από το πρώτο δευτερόλεπτο που γονιμοποιείται το ωάριο. Οι λιγούρες δεν έχουν να κάνουν με το τι ζητάει το μωρό, έχουν να κάνουν με τις ορμόνες σου. Οπότε,
Άπειρες είναι οι γυναίκες που ξέρω που μου λέγανε ήθελα αυτό, ήθελα εκείνο και λέω μα τι γίνεται. Και πριν καν έχουν καθυστέρηση. Και ήταν ένας από τους παράγοντες που τους έβαλε στη διαδικασία να σκεφτούν ότι μήπως είναι έγκυες. Όσο για το παραχαϊδεύεσαι, το θεωρώ λίγο τοξικό σχόλιο. Μπορεί και να μην είχε αυτό το σκοπό το άτομο που μου το είχε πει τότε, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Το παρεξήγησα, μπορείς να το πεις και έτσι. Και γιατί να μην παραχαϊδευτώ, δηλαδή. Άμα δεν παραχαϊδευτώ στην εγκυμοσύνη μου, πότε θα παραχαϊδευτώ. Γενικά, πολλές μου έγραψαν ότι δεν θέλουν να ακούνε κακές εμπειρίες, κακές γένες, κακές εμπειρίες με τον γιατρό που έχουν οι ίδιες επιλέξει και εμπιστευτεί, για αποβολές. Θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά καλό είναι γενικά να έχουμε μια γενικότερη άποψη και για τον γιατρό μας, πέρα δηλαδή από τη δική μας εμπειρία, και για, πώς να το πω, μια λίγο πιο σφαιρική άποψη. Να ξέρουμε το καλό, να ξέρουμε και τις πιθανότητες του ότι μπορεί και κάτι να μην πάει ακριβώς όπως το ονειρευόμαστε. Μέχρι ένα σημείο. Κριτική για το πού θα γεννήσει κάθε μια μας. Και κακές ιστορίες γενικότερα. Κακές ιστορίες ακούς και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές. Για όλα, για παντού. Εγώ έχω μια τέλεια, ας πούμε, εμπειρία στο Μητέρα Κρήτης και έχω ακούσει και πολλές που έχουν τέλειες εμπειρίες και πολλές που δεν έχουν καθόλου καλές εμπειρίες. Όπως το ίδιο και στο νοσοκομείο που θα γεννήσω, όπως και στο άλλο νοσοκομείο που υπάρχει στο Ηράκλειο, οι γνώμες διήστανται. Τώρα, για το πού θα γεννήσω εγώ, εσύ, κάθε μια μας, στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό, ποια δεν θα ήθελε το καλύτερο για εκείνη. Ποια δεν θα το ήθελε. Για να επιλέξει, ας πούμε, το δημόσιο, πάει να πει ότι το θεωρεί το καλύτερο, γιατί υπάρχει μια επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ή γιατί εκεί είναι ο γιατρός της και τον θεωρεί τον καλύτερο, ή γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να υποστηρίξει ή δεν θεωρεί ότι αξίζει το ποσό που πρέπει να, που επιβάλλει ένα ιδιωτικό να δώσει, γιατί αυτή ήταν η δική μου περίπτωση. Όχι ότι εγώ δεν θεωρούσα ότι δεν το αξίζει, ότι μπορώ όμως αυτά τα χρήματα που δεν ήξερα καν λόγω της κατάστασης, αν θα μπορώ να έχω μέχρι την γέννα μου, οπότε δεν μπορούσα να υποσχεθώ κάτι στο γιατρό μου και τελικά να μην γίνει, να μην μπορέσω να το υποστηρίξω, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τώρα που θα τελειώσει η σεζόν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά φέτος, οπότε από το να υποσχεθώ κάτι και να μην το κάνω, να μην μπορέσω να το υποστηρίξω δηλαδή και να πάω τελικά κάπου αλλού τελευταία στιγμή, ή να δώσω αυτά τα ένα πολύ μεγάλο ποσό και μετά να στερηθώ αργότερα και να έχω νεύρα και αυτά, ενώ έχω το μωρό μου και πρέπει να είμαι συγκεντρωμένη στο μωρό μου, ή να είμαι αγχωμένη σε όλη μου την εγκυμοσύνη, όπως την πρώτη μου, για αυτό το λόγο, αν θα τα καταφέρω να εκπληρώσω αυτό που υποσχέθηκα και να γεννήσω, ας πούμε, στο ιδιωτικό, αποφάσισα να μην γεννήσω στο ιδιωτικό, αποφάσισα να γεννήσω στο δημόσιο και να είμαι σίγουρη ότι δεν θα χωθώ ούτε μετά τη γέννα μου, ούτε πριν, ούτε θα κανονίσω κάτι που δεν θα μου βγει, και αυτά τα χρήματα θα τα διαθέσω σε πράγματα που θα κρατήσουν περισσότερο καιρό και θα τα προσφέρω στην οικογένειά μου. Θα έχουν ένα περισσότερο αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντική η στιγμή της γέννας μας, αλλά άλλες γεννούσαν. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν γεννήσει στα χωράφια, υπάρχουν γυναίκες που έχουν γεννήσει στο αυτοκίνητο, υπάρχουν γυναίκες που έχουν γεννήσει μόνες τους. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και αφού γέννησε το Γιάννη φυσιολογικά, ενώ κανείς δεν το πίστευε ότι θα γεννήσει φυσιολογικά, σε 5 ώρες μέσα, πιστεύω ότι θα γεννήσω πολύ πιο γρήγορα τώρα, και αν δεν γεννήσω πολύ πιο γρήγορα τώρα, πάει να πει ότι κάτι δεν θα πηγαίνει καλά, οπότε καλύτερα να είμαι στο δημόσιο. Και έτσι το σκέφτηκα και έτσι το αποφάσισα. Η κάθε μία, με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να κρίνουμε την απόφασή της, είτε έχει λεφτά είτε όχι, για το πού θα γεννήσει, γιατί ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται με διαφορετικά κριτήρια και δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβεται πίσω από ένα σπίτι. Και πίσω από μία πόρτα και πίσω από μία τσέπη και οτιδήποτε, και άνθρωποι είμαστε και στραβές συμβαίνουν, και άμα δεν είσαι 100% σίγουρος ότι μπορείς να υποστηρίξεις μία επιλογή,
δεν χρειάζεται να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία. Καλώς ή κακώς, η χρονιά που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη και απρόβλεπτη και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο είτε με τη δουλειά σου είτε με οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και για μια μεσαία τάξη και για μια λιγότερο, πώς να το πω, μια, για όλες τις τάξεις με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πολύ πλούσιος, αλλιώς φέτος θα υπολόγιζε και αλλιώς του βγήκανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι ο συγκεκριμένος θα πεινάσει, αλλά κάποια όνειρα θα πάνε λίγο παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και για όλους μας. Κάποιοι θα πεινάσουν κιόλας, δυστυχώς. Θέλω να πω ότι όλους τους επηρεάζει η όλη φάση. Γενικά είπαμε για τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης και της γέννας, το είπαμε αυτό. Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό οργανισμό και διαφορετική αντοχή και διαφορετική αντίληψη. Εγώ και εσύ μπορεί να περάσουμε τα ίδια και εσύ να μου πεις σιγά μωρέ και εγώ να σου πω δεινοπάθεια π.χ. Δεν ξέρεις, κάθε γυναίκα έχει διαφορετική κράση. Αυτό το έβαλα εγώ, να ξέρετε. Μου έχουν γράψει στο YouTube, είχαν βάσει την κυλίτσα μου που κουνιότανε το μωρό. Εγώ γενικά είμαι τριχωτή. Όχι από τις φουλ, αλλά έχω τις τριχούλες μου, ρε παιδί μου. Δεν το έχω κληρονομήσει από τη μάνα μου. Τέλος πάντων, όμως στην εγκυμοσύνη αυτό είναι λόγω ορμονών πολύ πιο έντονο. Και είχαν βάσει την κοιλιά μου στο YouTube που κουνιόταν το μωρό και μου γράφει μία πόσο τριχωτή είναι η κοιλιά μου. Ξέρεις, στη μέση που έχει τις τριχούλες. Που έχω δει και πολύ πιο τριχωτές μεταξύ μας. Ξενέρωσα απίστευτα. Δεν σας κρύβω ότι το διέγραψα γιατί το θεώρησα τόσο τραγικό και κακό σχόλιο. Δηλαδή, αντί να μου πεις, ξέρω εγώ, κάτι που κουνιέται για πρώτη φορά το μωρό μου, ρε παιδί μου. Βλέπεις ένα μωράκι μέσα στη κοιλιά να κουνιέται και αυτό που έχεις να πεις και σου έρχεται στο μυαλό είναι πόσο τριχωτή είναι η κοιλιά σου. Tragic. Η άλλη άποψη, είτε συγγενή είτε οποιοδήποτε, το αν έπρεπε ή όχι να κρατήσεις το μωρό σου. Κανένας δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, ούτε καν ο ίδιος ο πατέρας, πολλές φορές, για το αν θα κρατήσεις ή όχι το παιδί σου. Είτε το ήθελες να συμβεί, έγινε, δηλαδή έχει εμένα, είτε κατά λάθος. Μόλις μείνεις έγκυος, ξανά, και σου λένε πάλι, τόσο γρήγορα. Εμένα μου το έχουν πει, ενώ ο Γιάννης είναι 3,5 χρονών. Δηλαδή όταν έμεινα εγώ έγκυος, ο Γιάννης ήταν 3,5, 3 και κάτι. Ψέματα, 3. Και με, η διαφορά θα είναι 3,5 δηλαδή. Και μου λένε τόσο γρήγορα. Πάλι. Τι πάλι μωρέ. Πόσα χρόνια δηλαδή να έχουν διαφορά, δηλαδή τα αδέρφια, να είναι άγνωστοι. Και τέλος πάντων, δεν αφορά κανένα, είναι καθαρά προσωπική επιλογή του γονέα. Το πόσα κιλά πήρες, ας πούμε άμα με ρωτήσεις εμένα, εγώ σου απαντάω με περηφάνεια. Πόσα κιλά πήρα στην εγκυμοσύνη με την πρώτη και σε αυτήν, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενες, ρε παιδί μου, με το αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται να τις φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Γενικά, ένα άλλο πράγμα που ενοχλεί πολλές εγκυούλες και εμένα μαζί, είναι το να σε ρωτάνε λεπτομέρειες προσωπικές για την εγκυμοσύνη σου και όχι μόνο και αποτελέσματα εξετάσεων κτλ. Ξέρετε ότι εγώ το 90% το μοιράζομαι μαζί σας, δεν έχω τέτοιο θέμα, αλλά όταν με ρωτάνε περισσότερα από αυτά που εγώ αποφασίζω να μοιραστώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί γίνεται αδιάκριτη μετά η ερώτηση. Όταν σου λέω, ρε παιδί μου, το 90% και μου ρωτάς και το υπόλοιπο 10, δεν μου αρέσει. Θα απαντήσω, αλλά δεν θα μου αρέσει και πολύ. Και γενικά υπάρχουν και γυναίκες που δεν θέλουν καθόλου να τις ρωτάς, γιατί πες ότι έχει ένα θέμα το οτιδήποτε. Γιατί να το πεις εσένα. Και γιατί να σου πει και ψέματα. Και μπορεί να θέλει να το κρατήσει τον εαυτό της, μπορεί να φοβάται ότι θα τη ματιάσει, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αδιάκριτες ερωτήσεις και δεν μιλάω μόνο για τις έγκυες, μιλάω σε όλα τα επίπεδα. Ο καθένας μοιράζεται αυτά που θέλει να μοιραστεί μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όπως και εγώ στο YouTube, μοιράζουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί σας
και περισσότερα από όσα πρέπει πολλές φορές, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ μαζί σας, δεν αισθάνομαι άνετα, δεν αισθάνομαι καλά να συζητήσω γι' αυτό, δεν γουστάρω, οτιδήποτε. Και υπάρχουν και άτομα που ακόμα και αυτό το λίγο που δεν μοιράζουν μαζί σας, επιμένουν και το ρωτάνε και δεν παίρνουν απάντηση και ξαναρωτάνε και ξαναρωτάνε και ξαναρωτάνε και ξαναρωτάνε μέχρι που γίνεται κουραστικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε αδιάκριτοι, ούτε να βάζουμε την περιέργειά μας πάνω από τα συναισθήματα του άλλου. Κλασική γιαγιαδίστικη ατάκα. Τρώγε, τρως λίγο, δεν τρως αρκετά. Τρως για δύο τώρα, οπότε πρέπει να τρως περισσότερο. Λάθος, στο λένε όλοι γιατί βέβαια. Εντάξει, οι γιαγιάδες, τι να τους πεις, ό,τι και να τους πεις, δεν θα έχεις ποτέ δίκιο εσύ, οπότε, ό,τι και να πεις. Ακόμα δεν γέννησες, φαίνεσαι τιμόγενη και είσαι, ξέρω εγώ, 7 μηνών. Για μένα μου λέγανε το αντίθετο. Ήμουν τιμόγενη και μου λέγανε, πότε, δε, αποκλείεται, ο πατέρας μου ήταν αυτός. Αποκλείται να είσαι εσύ ετοιμόγενη, αποκλείται και να έχεις αυτή την ελαστικότητα, αποκλείται και να έχεις μόνο τόση κοιλιά, τόσο ψηλά, αποκλείεται. Το γιατί το αποκάλυψες τώρα, γιατί το λες από τώρα, τόσο νωρίς ας πούμε. Όπως μου λέγατε πολλές κι εσείς για μένα. Θεωρώ τόσο βαρετό να το ξαναεξηγώ, τόσες φορές που το έχω πει, ότι κάθε μανούλα έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της και το οτιδήποτε άλλο την αφορά εκείνη και το παιδί της. Ο Γιάννης κάνει χαμό. Οποιαδήποτε στιγμή νιώθει εκείνη άνετα. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που πραγματικά βαριέμαι να το να μιλήσω ξανά πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά σε κανένα δεν πέφτει λόγος το πότε θα αποκαλύψει κάθε μανούλα ένα ευχάριστο γεγονός που τη συμβαίνει. Εγώ μπορεί να θέλω να το πω τον πρώτο μήνα, την πρώτη μέρα, την πρώτη στιγμή και δεν φοβάμαι τίποτα. Γιάννη και μια άλλη κοπέλα θέλει να το πει μόλις γεννήσει. Στον έκτο μήνα ή όποτε θέλει, όποτε νιώσει ή όποιο νιώσει. Τώρα βρήκες με αυτές τις καταστάσεις, τα παιδιά θέλουν χρήματα. Κανείς δεν έχει την τέλεια συνθήκη, κανείς δεν είναι 100% έτοιμος ποτέ όσα χρήματα και να έχει οτιδήποτε, οποιαδήποτε και είναι η κατάσταση για να γίνει γονιός. Γονιός γίνεσαι, δεν είσαι έτοιμος, γίνεσαι έτοιμος. Όταν γίνεις γονιός, αναγκαστικά κάποιοι δεν γίνονται βέβαια και ποτέ έτοιμοι, αλλά αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και τα παιδιά δεν θέλουν λεφτά, αγάπη θέλουν και τα βασικά. Από εκεί και πέρα, τα άλλα χτίζονται. Έχουν γεννηθεί και άνθρωποι μέσα σε πόλεμο και έχουν επιβιώσει και έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει και έχουν φτιάξει τη ζωή τους και άπειρα παραδείγματα έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, όχι με τις καταστάσεις. Από όσο βλέπω, συνεχίζετε και μου γράφετε, αλλά έχω ήδη γράψει πάρα πολλές και θα κρατήσω αυτές που μου γράψετε μέχρι τις 7, γιατί έχω ήδη πλατιάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σκέφτεσαι να κάνεις και άλλο? Ακόμα δεν το γέννησα, Μαρή. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή ερώτηση. Απλώς όταν είσαι σε φάση που είσαι κουρασμένη, μόλις έχεις γεννήσει ή δεν είσαι ακόμα σε φάση ή ακόμα δεν έχεις γεννήσει καν, είναι, ξέρεις, λίγο παράξενη ερώτηση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό, όχι. Και επιτέλους τα καταφέρατε. Πόσο κακό και άσχημο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα να το πει σε μια κοπέλα που για να το λες πάει να πει ότι προσπάθησε πολύ για να τα καταφέρει. Πόσο τραγικό. Ή μπορεί καν να μην προσπαθούσε, να μην ήθελε, παιδί μου, να είναι 5 χρόνια παντρεμένη και να μην ήθελε ακόμα να κάνει παιδί. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια. Ο κόσμος... Μην ανησυχείς για τίποτα. Αυτό μου το έγραψε μια κοπέλα ότι την ενοχλεί να της το λένε γιατί καμία μαμά δεν θα πάψει ποτέ να ανησυχεί για το παιδί της. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ σε αυτό. Εννοείται πως καμία μαμά δεν πάει ποτέ να ανησυχεί για το παιδί της, αλλά δεν χρειάζεται να ζεις και με το φόβο. Δηλαδή, όταν ο άλλος το λέει αυτό για να σε ανακουφίσει, δεν χρειάζεται να σε καθησυχάσει. Δεν είναι ότι αδιαφορεί, ούτε ότι, ότι δεν ενδιαφέρει για το παιδί σου. Απλώς πρέπει να έχεις θετικές σκέψεις.
Μην επιβάλλεις τη συμβουλή σου, λέει μια κοπέλα. Δηλαδή, ναι, οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες ποικίλουν στις μέρες μας και ειδικά και στο κομμάτι του YouTube. Γενικά, μπορείς να πεις τη συμβουλή σου με όμορφο τρόπο και χωρίς να την επιβάλλεις. Έγκυος είσαι, όχι άρρωστη ή το αντίθετο. Δηλαδή, ό,τι και να μας πείτε, πάλι μας ενοχλεί. Δηλαδή, ότι και καλά να προσέχεις περισσότερο, ότι κάνεις πολλά για την εγκυμοσύνη σου κτλ. Εμένα μου λένε το αντίθετο, ότι κάνεις πάρα πολλά για την εγκυμοσύνη και συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά από την άλλη τους απαντάω και εγώ ότι έγκυος είμαι, όχι άρρωστη, δηλαδή στις υπερβολικές τέτοιες συμβουλές. Πού είναι χωρί! Η μηχανή, γε μου, ναι. Δεν την έπιασα, είναι στο δωμάτιό σου. Που λες, υπάρχουν όμως και κοπέλες που είναι μίμω άπτου και δηλαδή πολύ προσεκτικές και καλά το κάνουν, γιατί φοβούνται, γιατί είναι πρώτη σε εγκυμοσύνη, γιατί έχουν κάποια είδη θέματα, γιατί από τον ΑΒ λόγο θέλουν να προσέχουν. Κάθε μία ξέρει τα όρια της, αυτές που θέλουν να προσέχουν πάρα πολύ δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστες, όχι, απλώς θέλουν να το ζήσουν έτσι, βρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλες πιο σκληροπυρηνικές, σαν και εμένα. Κακός βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θεωρώ δηλαδή καλύτερα να προσέχεις για να έχεις. Αλλά άμα δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Yeah. Άλλη ερώτηση. Το θέλατε το μωράκι? Και να μην το είχα προγραμματίσει για να το κρατήσω πάνω από δύο ότι το θέλω. Δεν μιλάω τώρα για τη δική μου περίπτωση, γιατί ξέρετε ότι και τις δύο φορές το είχα προγραμματίσει. Μιλάω τώρα, βάζω τον εαυτό μου στις κοπέλες τις άλλες. Ότι για να το κρατήσω. Που γενικά εγώ σαν Βιολέτα είμαι κατά της έκθρωσης, το ξεκαθαρίζω. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, αλλά και να, θέλω να πω ότι αν μια κοπέλα δεν το ήθελε, δεν θα το κρατούσε, ρε φίλε. Οπότε τι ρωτάς. Μόλις γεννήσεις θα τρέχει γάλα το στήθο, λέει μια κοπέλα. Αυτό είναι η αλήθεια, εμένα τρέχει πριν καν γεννήσω και στις δύο εγκυμοσύνες. Ήδη. Εντάξει, δεν το θεωρώ ότι είναι ενοχλητικό να σου το πει κάποιος, γιατί είναι αλήθεια αυτή. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέει ότι μόλις γεννήσεις θα έχεις περίοδο. Δηλαδή, δεν θεωρώ, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά κάθε γυναίκα έχει, κάθε αγκιούλα έχει τα δικά της κουμπιά που την ενοχλούν. Έχει ραγάδες. Ναι. Για να το πει αυτό κάποια, πάει να πει ότι είτε δεν έχει μείνει έγκυος, για να το πει αυτό σε μια άλλη κουπέλα, είτε πολύ απλά ήταν τόσο πολύ τυχερή που δεν έκανε ραγάδες, αλλά αυτό δεν της δίνει το δικαίωμα να κρίνει τις άλλες μανούλες για κάτι που δεν είναι στο χέρι τους. Αυτό. Να σε ρωτάνε αν είσαι έγκυος ενώ το ξέρουν. Και καλά τους ενοχλεί κάποιες... Ναι, εντάξει, υπάρχει υποκρισία στον κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιες φορές. Δεν πήρες πολλά κιλά, κάνεις δίαιτα? Όχι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πιστεύει κάποιος ότι... Είναι κάποιες ερωτήσεις που είναι αυτονόητες, η απάντηση είναι αυτονόητη, είναι χαζές ερωτήσεις. Αλλά γίνονται έτσι πολλές φορές και καμιά φορά για να σε τσιγκλάνε. Κυρίως οι γιαγιάδες θα κάνουν αυτά. Είναι δυνατόν να είμαι έγκυος και να κάνω δίαιτα? Για να μην παίρνω κιλά, πάει να πει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν αισθάνομαι καλά, οτιδήποτε. Σύμπτωμα της εγκυμοσύνης είναι και αυτό. Γιο, θα κάνεις και θα κλείσουμε αυτό. Ή πάλι κόρη θα κάνεις. Λες και είναι στο χέρι σου. Ή σε καθιστά. Γιατί δηλαδή πρέπει να νιώσεις άσχημα? Γιατί πρέπει ο άλλος να σε κάνει να νιώθεις άσχημα για το παιδί σου, επειδή είναι πάλι γιος και εσύ είναι ο τέταρτος και εσύ είναι ο πέμπτος, ή επειδή είναι πάλι κόρη και εσύ είναι η έκτη? Αυτό το είχε ο παππούς μου το θέμα, ενώ εκείνος ήταν πάρα πολύ περήφανος που έκανε 5 κόρες. Και το ήξερε κάθε φορά που έμενε έγκυος η γυναίκα του, το ήξερε ότι η γιαγιά μου δηλαδή, το ήξερε ότι θα είναι πάλι κόρη. Και του λέγανε, α, ο κουλιάς που κάνει μόνο κόρες, λες και το καθιστά αυτό κάτι κακό, δηλαδή άχρηστο, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τελικά είναι πιο ευτυχισμένος στην ηλικία του, που ξέρω. Οπότε, εντάξει,
Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω πόσο τεράστιο θα έχει βγει αυτό το βίντεο. Προσπάθησα να μιλήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είχα σκοπό να το πω, να πω τα δικά μου, αλλά μετά λέω να πω τα δικά μου και να γκρινιάξω. Καλύτερα να αντιπροσωπεύσω μεγαλύτερο μέρος γυναικών από το να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το βίντεο. Είμαστε λίγο γκρινιάρες. Τι να κάνουμε, είμαστε που είμαστε γυναίκες γκρινιάρες. Άμα είμαστε και έγκες, είμαστε πιο γκρινιάρες. Ό,τι και να μας πεις, είτε μαύρο είτε άσπρο, για τα δύο μας ενοχλούν. Όπως έχετε καταλάβει, οπότε όσοι πιο λίγα τους λες, μας λες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο το καλύτερο, όπως καταλαβαίνεις. Δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι λάθος, δηλαδή αν είσαι όντως καλοπροαίρετη, γιατί να το λες ότι είσαι καλοπροαίρετος, δεν σημαίνει ότι και είσαι. Αλλά αν εσύ όντως είσαι μέσα σου και νιώθεις και ξέρεις ότι αυτό που το λες πραγματικά για το καλό του άλλου, προσπάθησε λίγο να το πεις λίγο διαφορετικά ή καμιά φορά να μην το πεις καθόλου, δεν πειράζει. Ας πέσει και κάτι κάτω, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Από το να χαλαστεί η άλλη, αφού ξέρεις ότι είμαστε στην τρέλα μας τώρα πάνω. Και για τους άντρες μας μιλάω, να ξέρετε. Όχι μόνο για τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όσες είναι εγγυούλες, καλή δύναμη σε όσους έχετε να ανεχτείτε μία εγγυούλα. Γενικότερα να είμαστε καλά, να αντεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Με το καλό όσες είναι μέλους ως μανούλες, με το καλό όσες σκοπεύετε και προσπαθείτε, να είστε πάντα καλά και σας φιλώ γλυκά.